Λοιπόν, είμαστε εδώ στον KIS 89, Θοδωρή Σαραντόπουλο στο μικρόφωνο του KIS και ξεκινάμε αυτή την αναμενόμενη με μεγάλη αγωνία συνέντευξη που, που θα έχουμε με τον διακεκριμένο ψυχίατρο, τον κύριο Κωνσταντίνο Γέρουλα, ο οποίος θα μας απαντήσει σε πάρα πολλές ερωτήσεις και δικές σας πιστεύω, αλλά και δικές μας γύρω από την κατάσταση που επικρατεί γενικότερα στην κοινωνία μας. Κωνσταντίνε, καλώς ήρθες σήμερα. Σας ευχαριστώ, κύριε Σαραντόπουλε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στο κοινό σας, στο τηλεοπτικό. Και το ραδιοφωνικό. Και το ραδιοφωνικό. Είναι χαρά μου που συνομιλώ και ξανά μαζί σας. Θέλω να σας πω, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είμαι λίγο διαφορετικός και ας μην σας αναστατώσει κάτι τέτοιο. Το λέω για να μην παραπλανηθείτε σε οποιοδήποτε σημείο. Ναι, όταν λέτε σε σχέση με την προηγούμενη συνέντευξη, αυτό εννοείται. Ναι, και λίγο αντισυμβατικός, αυτό εννοώ. Ναι, ωραία, αυτό ενδιαφέρον. Λίγο έξω από τις νόρμες, τις συνηθισμένες νόρμες. Ωραία. Νομίζω ότι καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την ανάλυση, τη γενικότερη ανάλυση και να πάμε σε μια νόσο που έχει φτάσει σε επίπεδα τρέλας και για εσάς τους ψυχιάτρους. Που έχει καλεί, φτάσει να είναι η πρώτη αιτία θανάτου πλέον. Που καλείστε να θεραπεύσετε ανθρώπους, συνανθρώπους μας. Μιλάμε για την κατάθλιψη. Μάλιστα. Ένα χαρακτηριστικό λοιπόν της κατάθλιψης που έχει τεράστια κλινική σημασία είναι η πολυμορφία της. Γι' αυτό το λόγο η κατάθλιψη είναι και πρωτεϊκή νόσος. Ονομάζεται πρωτεϊκή νόσος από το μυθικό γέροντα Πρωτέα, ο οποίος είχε τη δυνατότητα, την ικανότητα να μεταμορφώνεται σε οτιδήποτε. Το συνέστημα στην κατάθλιψη είναι αμβλή, επιπεδωμένο, απρόσφορο. Έχουμε συναισθήματα θλίψης, αποθάρρυνσης, ανυμπόριας, απαισιοδοξίας. Έχουμε μείωση του ενδιαφέροντος και της ευχαρίστησης από ασχολίες που κάποτε ευχαριστούσαν τον ασθενή. Έχουμε μείωση της όρεξης, αϊπνία ή υπέρπνια, απώλεια ενεργητικότητας, ευκοποσία. Είπατε αϊπνία, δηλαδή. Ναι. Δεν κοιμάται, επαγρύπνηση. Δεν κοιμάται κάποιος ο οποίος. Επαγρύπνηση. Μπορεί να έχει επαγρύπνηση. Ναι. Αυτά είναι τα συμπτώματα. Λίγο συμπτώματα. Έτσι πάλι να τα επαναλάβετε για να τα ακούσουν και οι ακροατές. Ναι, ναι, τα συμπτώματα. Είναι, το κύριο συνέστημα είναι το καταθλιπτικό συνέστημα. Ναι. Συναισθήματα θλίψης, ανυμπόριας, αποθάρρυνσης, απαισιοδοξίας, μείωση του ενδιαφέροντος και της ευχαρίστησης από ασχολίες που κάποτε ευχαριστούσαν τον ασθενή. Ευκοποσία, ψυχικό σκάματος. Απώλεια ενεργητικότητας, δυσκολία στη συγκέντρωση, απώλεια κινήτρου ζωής, αυτό είναι το βασικό. Έχουμε διαταραχές στη σκέψη, μονοειδεασμό, πτωχία ιδεών, λιμνασμός ιδεών. Έχουμε ακόμη και φτάνουμε ακόμη να έχουμε και μηδενιστικές παραλυρητικές ιδέες ή και αυτοκτονικό ιδεασμό. Δηλαδή και κάποιος, ας πούμε, που έχω ακούσει περιπτώσεις ανθρώπων που πάσχουν από κατάθλιψη που δεν κάνουν μπάνιο ποτέ, ας πούμε. Ναι. Γιατί, πώς συμβαίνει, πώς φοβούνται, γίνεται. Φοβούνται ναι. Το νερό ή μήπως πάθουν κάτι, μήπως φοβούνται να πληθούν, φοβούνται το νερό. Οι ασθενείς από κατάθλιψη συνήθως φοβούνται να κάνουν ακόμη και μπάνιο. Δεν πλένονται. Είναι ρυπαροί. Ναι. Έχουν μία πλημελή αυτοφροντίδα του σώματός τους, της προσωπικής τους υγιεινής. Ναι, γιατί όμως, εγώ τώρα δεν είμαι επιστήμονας, αγαπητέ. Από το καταθλιπτικό συνέστημα που έχουν. Δεν μπορούν να επομιστούν με ζωφερότητα, με ζωτικότητα τον εαυτό τους. Έχω ακούσει επίσης και έχουν επίσης και τρομερό άγχος. Η κατάθλιψη συνοδεύεται από ένα τρομερό άγχος. Το άγχος είναι ένα αίσθημα δυσφορίας για τον ασθενή. Τι είναι το άγχος? Είναι η αντίδρασή μας απέναντι στην αντίληψη μιας επικείμενης προσβολής, ενός κινδύνου, ενός ενδόμηχου φόβου. Επίσης υπάρχουν και συμπτώματα που συνοδεύουν το άγχος, σωματικά συμπτώματα, ναι. Όπως είναι ένας ανεξήγητος φόβος, όπως είναι εφίδρωση, όπως έχουμε προκάρδιους παλμούς, σφίξιμο στο στομάχι κλπ. Επίσης έχω ακούσει και μια περίπτωση καταθλιπτικού ανθρώπου και όχι μία μόνο, ότι δεν μένουν καθόλου μέσα στο σπίτι τους, είναι όλη μέρα έξω, δηλαδή. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Οι πολλοί ασθενείς μπορεί να είναι έξω, αλλά οι περισσότεροι είναι αποσυρμένοι. Είναι μέσα στο σπίτι. Ναι. Είναι αποσυρμένοι. Δεν βγαίνουν.
φοβούνται να βγουν στο φως. Θα το πούμε αυτό. Κοιτάξτε, η ήπια μορφή, η ελάσσονα μορφή κατάθλιψης συχνά εμφανίζει νευρωσικά συμπτώματα στη συμπτωματολογία και υπάρχει μικρότερος αυτοκτονικός ιδεασμός. Κίνδυνος για μικρότερος κίνδυνος αυτοκαταστροφής. Εδώ υπάρχει αϋπνία τύπου επελεύσεως, δηλαδή ο ασθενής δυσκολεύεται να κοιμηθεί, σε αντίθεση με την μείζωνα κατάθλιψη, όπου έχουμε αϋπνία πρώιμης αφύπνισης. Επίσης, την ελάσσονα μορφή κατάθλιψης, η ημερήσια διακύμανση της κατάθλιψης, ο ασθενής αισθάνεται χειρότερα τις απογευματινές ώρες, ενώ στην μείζωνα μορφή κατάθλιψης, ο ασθενής αισθάνεται χειρότερα τις πρωινές ώρες. Είστε απίστευτο. Ναι, ναι. Επίσης, εδώ πρέπει να πούμε ότι στην μείζωνα κατάθλιψη η προσωπικότητα του ασθενούς παραμένει σταθερή, υγιής και συναισθηματικά λειτουργική, ενώ στην ήπια μορφή είναι ανεπαρκής και δυσλειτουργική. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Δηλαδή, οι αυτοκτονίες έχουν αυξηθεί. Η αυτοκτονία έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Το 75% των ασθενών με κατάθλιψη αυτοκτονούν. Τόσο μεγάλο είναι το ποσοστό. Ναι. Ναι. Και... δηλαδή ένα στους 100 ασθενείς στους 12 μήνες που έχουν εναρκτήρια διάγνωση με κατάθλιψη αυτοκτονεί. Γιατρέ, γιατί πιστεύετε ότι έχει αυξηθεί τόσο πολύ το ποσοστό της κατάθλιψης και των αυτοκτονιών? Ποια είναι τα αίτια μιας τέτοιας... Τα αίτια είναι τα στρεσογόνα γεγονότα της εποχής και οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες. Άρα μπορεί να είναι και βιολογικοί παράγοντες, να προέρχονται δηλαδή εκ των έσω. Όπως έχουμε την ενδογενή κατάθλιψη. Θα μιλήσουμε για την ενδογενή κατάθλιψη. Έχουμε την αγχώδη καταρχήν κατάθλιψη, μετά την ήπια, την ελάσσονα μορφή κατάθλιψης και τη μείζωνα. Έχουμε την αγχώδη μορφή κατάθλιψης, όπου υπάρχει έντονο άγχος εκεί. Μιλήσαμε για το άγχος. Έχουμε την κατάθλιψη με ψυχοκινητική επιβράδυνση, όπου φτάνει ακόμη και στην καταθλιπτική εμβροντισία, δηλαδή να έχουμε αφωνία και αλαλία. Ο ασθενής δεν έχει απαντητικότητα στα ερεθίσματα, ούτε μπορεί να υπακούσει σε εντολές. Έχουμε εμβροντισία. Επίσης, στην ενδογενή κατάθλιψη, η ενδογενής κατάθλιψη είναι μια άλλη μορφή κατάθλιψης, η οποία αντιστοιχεί στη σημερινή... Δηλαδή, συγγνώμη που σας διακόπτω. Μιλάς σε κάποιον, του μιλάς πολλή ώρα, προσπαθείς να το εξηγήσεις ότι αυτό είναι το σωστό, για παράδειγμα, κατά τη δική σου εκτίμηση, και δεν σε ακούει καθόλου. Ναι. Δηλαδή, σαν να μην υπάρχει. Σαν να μην υπάρχει. Ναι. Εκεί διαπιστώνουμε δηλαδή ότι ο άνθρωπος αυτός έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Έχει. Συνεχίστε. Σας διακόπτω, αλλά πρέπει να δώσουμε μερικές διευκρινήσεις στους... Η ενδογενής λοιπόν κατάθλιψη αντιστοιχεί στη σημερινή έννοια της μείζωνος κατάθλιψης, που είναι αποτέλεσμα κυρίως εσωτερικών βιολογικών διεργασιών που έρχονται εκ των έσω δηλαδή και σχετίζονται λιγότερο με επιδράσεις από το περιβάλλον. Υπάρχει αντιδραστική κατάθλιψη που αντιστοιχεί στη σημερινή νοσιολογική έννοια της δυστυμικής διαταραχής προσωπικότητας, όπου εδώ η προσωπικότητα του ασθενούς χαρακτηρίζεται από αστάθεια, ετερομορφή, ανεπάρκεια και μία τάση για εκδραμάτιση των καταστάσεων και των γεγονότων. Έχουμε την εποχιακή κατάθλιψη, στην οποία συμβαίνει όταν αλλάζουν οι εποχές. Δηλαδή, περνάμε από καλοκαίρι στο φθινόπωρο, από χειμώνα στην άνοιξη και μετά στο καλοκαίρι. Ναι, μου κάνει αυτό. Μου κάνει εντύπωση. Επηρεάζει και αυτό. Ναι, για ποιο λόγο? Από δηλαδή... την ηλιοφάνεια. Από την ηλιοφάνεια. Η εναλλαγή των εποχών επηρεάζουν τρομερά την ψυχολογία των ασθενών. Ναι, μα γιατρέ, αυτό είναι ένα φυσικό φαινόμενο, το οποίο... Εγώ, ας πούμε, νιώθω πολύ όμορφα όταν αλλάζουν εποχές. Ναι. Γιατί... Εσείς δεν πάσχετε, κύριε Σαραντόπουλε. Μιλάμε για ένα Πάσχον. Μάλιστα. Άρα για ένα Πάσχον, άνθρωπο. Ενοχλείται δηλαδή, τον επηρεάζει ακόμα και... Τον επηρεάζει και επιδεινώνει, υποτροπιάζει την κατάστασή του. Ας τα πείστε αυτό όμως, δεν είναι αυτό. Γι' αυτό πρέπει να επισκέπτεται τον ειδικό όταν αλλάζουν εποχές, για να δούμε πώς θα διαμορφώσει την εξελικτική του πορεία. Ή τη θεραπευτική του, αντιμετώπιση. Άρα εδώ τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή,
εγώ κατάλαβα ότι υπάρχουν πάρα πολλές μορφές κατάθλιψης, δεν είναι μία. Πάρα πολλές μορφές κατάθλιψης, βεβαίως. Υπάρχει επίσης η υποστροφική ενελικτική κατάθλιψη, όπως λέμε, που εμφανίζεται στην ηλικία 45 με 60 ετών, εκεί δηλαδή όπου έχουμε την υποβάθμιση των βιολογικών λειτουργιών και την μείωση της ζωτικότητας και ψυχοκοινωνικά γεγονότα. Απόσυρση, συνταξιοδότηση, φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι και νιώθουν μελαγχολία οι γονείς και λοιπά, ας πούμε. Το οποίο αυτό μπορεί να μεγαλώνει σιγά σιγά. Να αυξάνεται και να φτάνει στην εκτροπή. Και να χρήζει θεραπευτική αγωγή. Και να χρήζει θεραπευτικής αντιμετώπισης. Κοιτάξτε. Επίσης έχουμε την γεροντική κατάθλιψη, που αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι, δεν μπορούμε να το αναπτύξουμε τώρα. Έχει παρατηρηθεί όμως ότι στους περισσότερους ασθενείς. Υπάρχει και ειδικότητα γεροντολογίας. Έχει παρατηρηθεί όμως ότι στους περισσότερους. Εγώ αναλαμβάνω ασθενείς ηλικιωμένους. Okay. Έχει παρατηρηθεί όμως ότι στους ασθενείς αυτούς υπάρχει εγκεφαλική ατροφία. Mm-hmm. Εγκεφαλική ατροφία, δηλαδή έχουμε και οργανικό πρόβλημα. Υπάρχει και οργανικό πρόβλημα. Και οργανικό πρόβλημα, ναι. Στη δυστημική διαταραχή θα ήθελα να παραμείνω λίγο. Ναι. Η δυστημική διαταραχή είναι μια ανεξάρτητη οντότητα με δική της δυναμική και αναπτύσσεται σε έδαφος νευρωσικής προσωπικότητας. Γι' αυτό το λόγο παλιότερα λεγόταν και νευρωσική διαταραχή. Πυροδοτείται από δυσμενείς ψυχοκοινωνικούς παράγοντες και στρεσογόνα γεγονότα της ζωής. Όταν μιλάμε για στρεσογόνα και δυσμενείς κοινωνικούς παράγοντες, πιστεύετε ότι η οικονομική κρίση, γιατί διαρκεί πολλά χρόνια πλέον, δεν είναι κάτι το οποίο είναι κρυφό. Είναι ένα εφαλτήριο για να εκτινάξει την κατάθλιψη. Τι ποσοστό... Για να επαχθεί δηλαδή η κατάθλιψη. Έχετε εσείς από έρευνες δικές σας, όλοι οι ψυχίατροι, δηλαδή όχι προσωπικά ο ίδιος, κάποιο ποσοστό ανθρώπων που πάσχουν από κατάθλιψη στη χώρα μας, για παράδειγμα, ή παγκοσμίως? Ναι, μεγάλο ποσοστό είναι. Μπορούμε να το καθορίσουμε αριθμητικά? Ένα 60 με 70% των ασθενών πάσχουν από κατάθλιψη. Τόσο μεγάλο? Τόσο μεγάλο, ναι. Και γι' αυτό ίσως δεν υπάρχει αντίδραση, δεν αντιδρά ο κόσμος. Δεν ξέρω, τώρα αυτό δεν ξέρω αν έχει σχέση, μπορεί να είμαι και τελείως έξω από το θέμα. Δεν αντιδρά ο κόσμος σε όλα αυτά τα μέτρα που διάφορες κυβερνήσεις. Είναι παθητικός ο κόσμος πλέον. Αυτό. Γιατί είναι παθητικός ο κόσμος? Γιατί δεν υπάρχει αντίδραση? Δηλαδή, τώρα ας πούμε για παράδειγμα με αυτές τις αυξήσεις. Γιατί αισθάνεται συντετριμένος και δεν ξέρει πώς να επομιστεί όλα αυτά τα στρεσογόνα γεγονότα. Τα χρέη που προφανώς έχουν δημιουργηθεί. Τη μοναξιά που νιώθει. Γιατί δεν έχει χρήματα να μπορεί να κάνει ένα ταξίδι, να περάσει καλά, να αλλάξει παραστάσεις. Έτσι. Μια αλλαγή εικόνων. Ναι. Οπότε παραμένει παθητικός. Παραμένει παθητικός. Και ευμετάβλητος. Και με ένα ποσοστό κατάθλιψης ανάλογα στον κάθε άνθρωπο το πώς αντιμετωπίζει, μικρό ή μεγάλο. Ναι. Φοβερό δεν είναι όμως? Είναι φοβερό, ναι. Είναι φοβερό. Εσύ στο ιατρείο σας... Ευτυχώς που πλέον πια οι ασθενείς αποτείνονται στο ψυχίατρο, γιατί τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια έντονη προκατάληψη, ένας φόβος και ένας στιγματισμός. Τώρα έχει ξεπεραστεί αυτό το ταμπού και οι άνθρωποι μπορούν πια πιο ελεύθερα να μπορούν να συζητήσουν και να αποταθούν σε έναν ειδικό. Εσείς ανάλογα με το πόσο ο ασθενής νοσεί, επιλέγετε αν θα είναι συμβουλευτική η θέση σας στον ασθενή? Αν θα είναι συμβουλευτική ή θεραπευτική, αν θα είναι αγωγή. Θεραπευτική, συνήθως οι αγωγές είναι συνδυαστικές, είναι και φαρμακευτική αγωγή σε συνδυασμό με την ψυχοθεραπευτική θεραπεία. Και τα δύο δηλαδή. Ναι, σε συνδυασμό με την ψυχοθεραπεία. Χρειάζεται και ψυχοθεραπεία, χρειάζεται και ψυχιατρική παρακολούθηση. Και σαφέστατα εσείς είστε αυτοί που κρίνετε αν θα πρέπει κάποιος να νοσηλευτεί σε μια ψυχιατρική κλινική. Ναι.
Αυτό το ταμπού έχει ξεπεραστεί. Δεν έχει ξεπεραστεί. Δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα. Πώς μπορούμε να πείσουμε εμείς τον κόσμο από εδώ, από αυτή την ταπεινή εκπομπή που κάνουμε αυτή τη στιγμή, ότι δεν πρέπει, κάποιος όταν δεν είναι καλά και ο γιατρός του το έχει αποδείξει αυτό με πολλαπλούς τρόπους επιστημονικά ότι πρέπει να νοσηλευτεί. Πώς μπορούμε να πείσουμε έναν άνθρωπο, εσείς ο ειδικός? Επίθεται δύσκολο ο άνθρωπος. Γι' αυτό υπάρχουν και, κοιτάξτε, δύο δικαιώματα έχει ο ασθενής. Το πρώτο δικαίωμα είναι στην εκλογή του γιατρού. Μπορεί να μην του αρέσει το image του, μπορεί να μην του αρέσει η προσωπικότητά του. Έχει δικαίωμα να επιλέξει το γιατρό που θέλει. Το δεύτερο δικαίωμα που έχει είναι στην εκλογή και στο σχεδιασμό της θεραπείας. Μπορεί κάτι από αυτό που προτείνει ο γιατρός να είχαν μια δυσανεξία στο παρελθόν στον ασθενή, οπότε πρέπει να το αναφέρει στο γιατρό του και να σχεδιάσουν μαζί μια άλλη θεραπεία που θα είναι πιο ευνοϊκή. Ένα δικαίωμα δεν έχει σε μια ένομη κοινωνία να μην αντιμετωπίζει την ασθένεια. Γι' αυτό υπάρχουν και οι ακούσιες νοσηλίες, οι ακούσιες εισαγγελικές νοσηλίες. Και όχι οι εκούσιες. Εκούσια δύσκολα ο ασθενής μπαίνει σε μια κλινική. Ναι. Το ταμπού πώς ξεπερνιέται? Με το χρόνο. Με το χρόνο και με την πειθό. Ναι. Υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι χρήζει νοσηλείας ιατρικής σε κλινική, γιατί δεν μπορεί εύκολα να γίνει η διάγνωση από ένα... Δηλαδή θέλει περισσότερες εξετάσεις και πρέπει να μπει μέσα σε μια κλινική κάποιος. Πρέπει να μπει, γιατί δεν συμμορφώνεται. Ίσως δεν συμμορφώνεται με έναν εξωτερικό γιατρό. Ναι. Ο γιατρός ο έξω δεν θα τον παρακολουθεί. Θα τον παρακολουθήσει μία φορά το μήνα. Ναι. Ή μία φορά, δύο φορές το μήνα. Ναι. Στην κλινική θα τον βλέπουν συνέχεια. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Συνεπώς, και θα παρακολουθούν τις αντιδράσεις του. Συνεπώς τα στοιχεία που θα συγκεντρώσουν θα τους είναι περισσότερο ωφέλιμα για να μπορούν να θεραπεύσουν το συγκεκριμένο ασθενή. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι για την κατάθλιψη. Η διπολική διαταραχή σχετίζεται με την κατάθλιψη? Ναι, σχετίζεται με την κατάθλιψη. Είναι μια άλλη μορφή. Η διπολική διαταραχή είναι μια άλλη μορφή ασθένειας. Έχουμε ένα δίπολο εκεί, μανίας, υπομανίας και κατάθλιψης. Αλλά είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και αυτή η διπολική διαταραχή που δεν μπορούμε να το αναπτύξουμε τώρα. Σχετίζεται όμως και με την κατάθλιψη. Ωραία. Και πάμε τώρα σιγά σιγά. Θέλω να πω κάτι για την ακούσια νοσηλεία. Ναι, αυτό ναι, που λέει ναι. Ο Μισελ Φουκό στην ιστορία της, της τρέλας, ότι λέει πως δεν σιγουρευόμαστε για τη δική μας ορθοφροσύνη εγκλείοντας το γείτονά μας το τρελάδικο. Μάλιστα. Φοβερό. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Φοβερό, φοβερό. Πάμε τώρα, αφού έχουμε ολοκληρώσει, πιστεύω ότι δώσαμε στους ακροατές μας και σε όσους θα μας παρακολουθήσουν από, με εικόνα, κυρίως τα συμπτώματα και το πότε πρέπει κάποιος να επισκεφθεί τον ψυχιατρό του, τον ψυχιατρό, εφόσον καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Η αϋπνία είναι ένα μεγάλο θέμα. Το είπαμε αυτό, ένα μεγάλο θέμα. Ωραία. Και πάμε τώρα, θέλω έτσι να τοποθετηθείτε. Το είπαμε ότι στην ήπια κατάθλιψη έχουμε αϋπνία τύπου επελεύσεως. Ο ασθενής δεν μπορεί να κοιμηθεί εύκολα. Ενώ στην μείζωνα κατάθλιψη έχουμε αϋπνία τύπου πρώιμης αφύπνισης. Κοιμάται λίγο και ξυπνάει νωρίς. Νωρίς. Ναι. Ωραία. Πάμε τώρα, γιατί πάρα πολλοί ακροατές μας και φίλοι μας θα περιμένουν να τοποθετηθείτε πάνω σε αυτό το κομμάτι, στα κοινωνικά φαινόμενα, ακραία κοινωνικά φαινόμενα που μαστίζουν όχι μόνο την κοινωνία της Ελλάδος, αλλά και παγκοσμίως οι διάφορες χώρες έχουν παρατηρηθεί. Ας πάμε τώρα στην τελευταία αυτή περίπτωση που έχουν στραφεί τα φώτα της δημοσιότητας από τα κανάλια κτλ. Την παιδαραστία, δηλαδή ένας άνθρωπος 53 χρονών να εκπορνεύει. Και 28, ένα πεντάχρονο. Ένα και πεντάχρονο. Τώρα το πρωί, 28, ένα πεντάχρονο. Ας μείνουμε σε αυτή την τελευταία. Του είναι εγκλήματα αυτά. Είναι εγκλήματα αυτά. Όλοι αυτοί είναι άρρωστοι άνθρωποι. Ανώφελο. Να τους δίνουμε ελαφρυντικά ότι δήθεν έχουν κάποια διαταραχή οριακής προσωπικότητας κλπ.
είναι άνθρωποι περισσότερο που έχουν σεξουαλική διαστροφή και πρέπει να τιμωρούνται. Να πούμε εδώ όμως και για να στηριχθούμε λίγο ότι και το σωφρονιστικό σύστημα είναι διάτριτο, έχει μεγάλο σταθρό. Η τιμωρία πολλές φορές δεν εξαγνίζει τον εγκληματία, δεν είναι εξηλαίωση. Αντίθετα, τις περισσότερες φορές ρυπαίνει περισσότερο από το ίδιο το έγκλημα. Να πούμε τώρα σε αυτό το σημείο ότι ο κύριος Κωνσταντίνος Γέρουλας, ο ψυχίατρος, έχει εξετάσει πάρα πολλούς ανθρώπους τύπου που έχουν φυλακιστεί, έτσι δεν είναι? Που έχουν φυλακιστεί στις φυλακές στο νοσοκομείο της Τρίπολης. Στο νοσοκομείο και στις φυλακές της Τρίπολης. Έχετε εξετάσει κατά συρροή δολοφόνους, βιαστές, παιδαραστές κλπ. Άρα έχετε μεγάλη εμπειρία επάνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι, παιδαραστές κλπ. Τι ήθελα να πω? Ναι, τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή, και πώς είναι δυνατόν? Δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Ναι, δηλαδή, κοιτάξτε, okay, το βίασε στο κοριτσάκι. Ναι. Να το πουλάς, ας πούμε. Αυτά είναι τα εγκλήματα. Κοιτάξτε, κάποιοι νοσούν. Κάποιοι έχουν πρόβλημα. Έχουν μια διαταραχή της ρύθμισης και του ελέγχου των πράξεών τους, που πηγάζει μέσα από πιεστικές εσωτερικές ενορμήσεις, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε μια ευνίδια, μη τροποποιούμενη, λαθεμένη ή αυθαίρετη κατευθυνόμενη εκφόρτιση των εσωτερικών τάσεων και συναισθημάτων, χωρίς να υπολογίζονται οι συνέπειες. Είναι αυτό που λέει ο Ιπποκράτης, κατά κάποιο τρόπο, ότι λέει «αλλαγάρ αίτιος, ο εγκέφαλος τούτου του παθέως, όσπερ και των άλλων νοσημάτων των μεγίστων, μανής, μελαγχολής, φρενήρης πνίξ κλπ». Αυτοί σαφέστατα πρέπει να τιμωρούνται, έτσι δεν είναι, αυτοί οι άνθρωποι? Βέβαια. Βέβαια. Ο Ιπποκράτης λέει και κάτι άλλο που θέλω να πω εδώ, ότι σοφός, λέει, είναι ο άνθρωπος που θεωρεί ότι η υγεία του είναι η μέγιστη δυνατή ευλογία και πρέπει να μάθει πώς με την ίδια του τη σκέψη μπορεί να δει όφελος από την ασθένειά του. Μάλιστα, εκπληκτικό αυτό. Επίσης θέλω να πω ότι η ζωή είναι σύντομη, αλλά η ιατρική μακρόχρονη. Η εμπειρία μας είναι φευγαλαία. Η πείρα είναι απατηλή. Η στιγμή της κρίσης είναι δύσκολη. Και για το γιατρό ακόμα, η στιγμή της κρίσης είναι δύσκολη. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, γιατρέ. Ας αφήσουμε αυτούς τους παιδαραστές και βιαστές. Το παιδί αυτό, το 12χρονο, θα μπορέσει... Θα αναπτύξει ένα... μια εμπειρία μετατραυματικού στρες αργότερα. Μάλιστα. Θα μπορεί δηλαδή μέσα από αναδρομές, μέσα από αναπόλυση του ερεθίσματος, να έχει και πάλι να κλονίζεται και πάλι η υγεία του. Που σημαίνει ότι από αυτή την ηλικία αυτό το παιδί δεν μπορεί να τα αποβάλει ποτέ δηλαδή. Θα τον ακολουθεί πάντα. Που σημαίνει ότι από αυτή την ηλικία αυτό το παιδί θα πρέπει να έχει κοντά του παιδοψυχιάτρους. Παιδοψυχιάτρους, ναι. Να παρακολουθείται από αυτή την ηλικία. Γιατί θα αναπτύξει μια... Συνεχώς. Βέβαια, μια διαταραχή μετατραυματικού στρες, η οποία έχει πολλά... αργότερα εκδηλώνεται με πολλά υποκείμενα νοσήματα, άλλα υποκείμενα νοσήματα. Αυτή με κρίση πανικού κλπ. Ναι. Η ξέφρενη δημοσιότητα που έχει δοθεί στο θέμα αυτό βοηθάει ή είναι αρνητικός παράγοντας? Δεν νομίζω ότι βοηθάει τόσο πολύ η δημοσιότητα. Βοηθάει ως ένα βαθμό στο να πληροφορηθεί ο κόσμος. Μήπως τρομάζει τους επίδοξους βιαστές? Ναι, γιατί αυτοί λειτουργούν με τα ένστικτα και τα κίνητρα και τις βιολογικές ανάγκες. Δεν τους τρομάζει λοιπόν όλο αυτό? Όχι, δεν τους τρομάζει, γιατί πιστεύουν ότι κι αν βγουν θα επιδοθούν και πάλι στην ίδια δραστηριότητα. Ωραία. Και πάμε τώρα και στην άλλη περίπτωση. Της μάνας που φέρεται, γιατί ακόμα δεν έχει αποδειχθεί στο δικαστήριο, να έχει με κάποιο... Αν και αυτά οι παιδερασμοί έτσι και όλοι αυτοί, θεωρώ ότι είναι μια ιατροδικαστική υπόθεση
πρέπει να την αφήσουμε στη δικαιοσύνη και εν τίνη μέτρων έχει αποταθεί η δικαιοσύνη. Εσείς τοποθετήσετε γενικά σήμερα και ναι. παίρνουμε την επιστημονική άποψη ναι. σε τέτοιες περιπτώσεις, για παράδειγμα, που έχουν αποδειχθεί. Ναι. Ας πάρουμε αυτή την περίπτωση, γιατί στην Αμερική έχει παρατηρηθεί όχι μία φορά και δύο, αρκετές φορές μάνες να δολοφονούν τα παιδιά τους και σε νηπιακή ηλικία μάλιστα. Εδώ στην Ελλάδα φαίνεται ότι είχαμε μια τέτοια περίπτωση, η οποία δεν έχει αποδειχθεί ακόμα στο δικαστήριο. Πώς λοιπόν μια μάνα φτάνει στο σημείο να, δηλαδή αυτό δεν το χωράει ανθρώπινος νους, να αφαιρέσει τη ζωή από το παιδί της? Ναι. Είπαμε, είτε πρέπει να αποδειχθεί πλέον αν είναι εγκληματίας αυτή η μάνα, αν έχει διαστροφή αυτή η μητέρα, ή αν έχει ή ανοσή. Ναι. Αν πράγματι νοσεί. Τι είναι αυτό όμως που κάνει μια μάνα που έχει βγάλει από το σώμα της? Λειτουργεί με τα ένστικτα, κύριε Σαραντόπλε, το είπα. Λειτουργεί με τα ένστικτα, τα κίνητρα και τις βιολογικές ανάγκες, που είναι εγκληματικά αυτά. Ωραία. Γιατί, κύριε Γέρουλα, αυξάνονται όλα αυτά τα ακραία φαινόμενα ανθρώπινων τραγικών συμπεριφορών στην εποχή μας? Τι συμβαίνει, τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη? Στον πλανήτη Γη τι συμβαίνει? Είναι αυτό που είπατε πριν, η οικονομική δυσχέρεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή, η οικονομική εκμετάλλευση. Ένας παιδεραστής εκμεταλλεύεται ένα ανήλικο παιδί για χρήματα. Άρα είναι οικονομική ανέχεια. Ναι, η οικονομική ανέχεια λοιπόν προκαλεί όλες αυτές τις ακραίες καταστάσεις. Ναι. Άρα, επειδή αυτή η οικονομική ανέχεια φαίνεται ότι στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της γης αυξάνεται, αντί να βλέπουμε κάτι καλό στο μέλλον, θα αυξάνονται και όλες αυτές οι εκτροπές, οι αυτοκτονίες, οι παιδαραστές, η πορνεία, τα εγκλήματα, οι πληρωμένοι δολοφόνοι, γιατί έχουμε και αυτό το φαινόμενο. Βέβαια. Τώρα. Ότι περπατάει κάποιος στον δρόμο και τον βρίσκουν νεκρό μετά από κάποιες ώρες. Ναι. Και κανείς δεν βρίσκει το δολοφόνο. Ναι. Απίστευτο. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε και στο άλλο θέμα. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι για αυτά τα ζητήματα. Θέλω να πω κάτι από τον Θεόφραστο Παράκελσο, το σημαντικότατο αυτόν γιατρό και περιπατητή και φιλόσοφο, ο οποίος πριν εκδιωχθεί από την ιατρική κοινότητα λόγω αντισυμβατικότητας, γιατί όπως λέει και ο Καβάφης, στην πρόσθεση ανευτυχής ή δυστυχής είμαι, δεν εξετάζω, πλην ένα πράγμα με χαρά στο νου μου πάντα βάζω, ως τη μεγάλη πρόσθεση, την πρόσθεση των που μισώ, που έχει τόσους αριθμούς, δεν είμαι εγώ εκεί από τις πολλές μονάδες μία, με στολικό ποσό εγώ δεν αριθμήθηκα και αυτή η χαρά μ' αρκεί. Μάλιστα. Που ήταν τόσο αντισυμβατικός, γράφει λοιπόν κάπου σε σπουδαστές του στην Ιρεμβέργη το 1520 σε πολύ απλή γλώσσα, ότι αν αγαπάτε τον πλησίον σας, δεν του λέτε «δεν μπορείς να βοηθηθείς». Οφείλετε να παραδεχτείτε ότι δεν κατανοείτε την ασθένειά του και ότι δεν είναι δυνατόν να το θεραπεύσετε. Μόνο μια τέτοια ειλικρίνεια μπορεί να σας απαλλάξει από την κατάρα του ψεύδους. Επομένως δεν έχετε, λέει, παρά να συνεχίσετε τις μελέτες σας μέχρι να διαμορφώσετε το θεμέλιο, μέχρι να διαμορφώσετε την τέχνη που είναι το θεμέλιο των καλών έργων. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι με αυτό θέλετε να μας πείτε ότι ένας ψυχίατρος πρέπει να είναι, να βρίσκει τρόπους να μπορεί να μην απαξιώνει ποτέ τον ασθενή του. Βέβαια, βέβαια. Και να πούμε και κάτι άλλο, πρέπει να είναι σε ετοιμότητα ο ψυχίατρος. Αυτή τη στιγμή υπάρχει NAD στην ψυχιατρική, nothing abnormal detected. Δηλαδή ο ασθενής είναι τόσο άρρωστος που μπορεί να οικοδομήσει μια συμπεριφορά που προσπαθεί να παραπλανήσει ακόμα και τον ψυχίατρο, ότι είναι υγιής. Εκεί πρέπει να το διακρίνει ο ψυχίατρος. Εκεί πρέπει να έχει την ετοιμότητα ο ψυχίατρος και την εμπειρία και την πείρα να το καταλάβει και να
ώστε να το αναλάβει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν κάποια ασθενείς με υψηλό δίκτυο νοημοσύνης. Πώς θα το καταλάβεις, δεν είναι τόσο απλό. Γι' αυτό σας λέω χρειάζεται τέχνη και πείρα από τον ειδικό να το καταλάβει. Έχουν υψηλό δίκτυο νοημοσύνης, ναι. Εκτός από τους σχιζοφρενείς ασθενείς, οι οποίοι έχουν μικρότερο εγκεφαλικό ιστό. Μάλιστα. Άλλοι ασθενείς όμως έχουν υψηλό δίκτυο νοημοσύνης που προσπαθούν, σας λέω, να οικοδομήσουν μια συμπεριφορά παραπλάνησης ακόμη και στον ψυχίατρο. Ωραία. Οπότε πάμε εκεί πρέπει ο ψυχίατρος να έχει την πείρα να το διακρίνει και να επάγει το άρρωστο μέρος, το νοσηρό κομμάτι. Σε τι ποσοστό έχουν αυξηθεί οι ασθενείς που επισκέπτονται ένα ψυχίατρο πλέον? Δηλαδή, ναι. 50 με 60%. 50 με 60%. Ναι. Αυτό παρατηρήθηκε στην εποχή του COVID ή και από πιο νωρίς? Και από πιο νωρίς. Αλλά στην εποχή του COVID αυξήθηκε. Αυξήθηκε. Και πάμε τώρα στο εγώ, στο εσύ που λέγαμε πριν, έτσι, για, να για να κλείσουμε σιγά σιγά τη συνέντευξη. Ναι, κοιτάξτε. Με τις παρατηρήσεις σας σε αυτό το θέμα. Κοιτάξτε να δείτε. Σύμφωνα με το Φρόιντ, οι τρεις συνιστώσεις του μοντέλου της δομής του ψυχικού οργάνου είναι το εκείνο, το εγώ και το υπερεγώ. Το εκείνο λοιπόν αποτελείται από τα κίνητρα, τα ενστικτά και τις βιολογικές ανάγκες και είναι έμφυτο. Το εγώ αποτελεί το λογικό μέρος του εαυτού μας, το λογικό μέρος, το οποίο δεν είναι έμφυτο, αλλά διαμορφώνεται και καλλιεργείται μέσα από την συσσωρευμένη, μέσα από τις συσσωρευμένες εμπειρίες μας. Και υπάρχει και το υπερεγώ, το οποίο αντιπροσωπεύει τις θετικές, ηθικές και κοινωνικές αξίες. Είναι δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε κατά κάποιο τρόπο, η ηθική μας συνείδηση. Και το ιδανικό ίσως. Και το ιδανικό. Η θυμική κίνηση και το ιδανικό. Εδώ θέλω να πω ότι σύμφωνα με το Φρόιντ, το εκείνο αποτελείται από δύο βασικές ενορμήσεις. Η μία ενόρμηση είναι καταστροφική και την ονομάζει θάνατο. Η οποία είναι συνιστά την ασυνείδητη επιθυμία μας να πεθάνουμε, γιατί πιστεύουμε ότι με το θάνατο θα απαλλαγούμε, θα ανακουφιστούμε από τις δυσκολίες της ζωής. Εδώ θα ήθελα να πω κάτι, ότι στην ανθρώπινη φύση εμφολεύει ένα αίτημα, το αίτημα ενός ανοίγματος, μια συνάντησης, να συναντήσει το αίτιο της ύπαρξής της. Αν λοιπόν ο άνθρωπος βοά για μια τέτοια συνάντηση, για επικοινωνία με τον άλλον, τότε θάνατος δεν είναι μόνο η βιολογική του αποσύνθεση, είναι και η αποσύνθεση του κοινωνίν, είναι η ακοινωνισία, είναι ο ατομικισμός, είναι η άρνηση της αγάπης. Θεός δεν είναι να κατανοήσουμε μια ιδέα, αλλά να καλλιεργήσουμε μια σχέση. Φοβερό. Σας έχει συμβεί ποτέ να εξετάζεται έναν... Και το δεύτερο, δεν τελείωσα. Ναι. Και το δεύτερο, και τη δεύτερη ενόρμηση είναι η σεξουαλική ενόρμηση, η οποία έχει να κάνει με την αρχή της ευχαρίστησης και τη διατήρηση της ζωής. Ο Φρόιντ έβλεπε όλη την ανθρώπινη συμπεριφορά υποκινούμενη από ενορμήσεις και ένστικτα που με τη σειρά του ήταν νευρολογικές παραστάσεις φυσικών αναγκών. Αρχικά λοιπόν αναφερόταν σε αυτά ως βασικά ένστικτα. Τα βασικά ένστικτα λοιπόν που διονύζουν τη ζωή παρακινούν και μας παρακινούν για να δούμε φαγητό, νερό, ευχαρίστηση, διατήρηση της ζωής. Αυτά είναι τα βασικά ένστικτα και την αναζήτηση ευχαρίστησης, τα οποία ο Φρόιντ το ονόμασε έρος. Την παρακινητική ενέργεια τώρα αυτών των ενστίκτων που υποκινούν τον ψυχισμό μας, τα ονόμασε λίμπιντο από τη λατινική λέξη επιθυμία. Μάλιστα. Αγάπη δεν υπάρχει πουθενά στο... Παντού. Βέβαια, υπάρχει έρωτας. Υπάρχει έρωτας. Εδώ θέλω να πω κάτι, ότι... θα ήθελα να πω κάτι. Βεβαίως. Θα μου επιτρέψετε λίγο. Και εγώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση αργότερα. Σε ό,τι αφορά τις αυτοκτονίες, θα γυρίσω λίγο πίσω δηλαδή. Γιατί, ναι, σας ακούω, αν είστε έτοιμος. Ναι, θέλω να πω για τον έρωτα ότι δεν ερωτεύεσαι αυτόν
που σε κυνηγά, ούτε αυτόν που αδιαφορεί, ούτε αυτόν που νοιάζεσαι για σένα. Ερωτεύεσαι αυτόν που διαβλέπεις ότι έχει το δυναμικό να σε αναστήσει από τον τάφο της ανάγκης, να σε ξυπνήσει στη ζωή της επιθυμίας, να γονιμοποιήσει το εσωτερικό σου σκοτάδι. Ερωτεύεσαι αυτόν που επειδή καθρεφτίζεις στο πρόσωπό του τις πιο κρυφές σου πτυχές, είναι τελικά εχέγγυος ότι θα σε κάνει να πονέσεις. Αργότερα, μέσα από τον πόνο της εγκατάλειψης, θα αρχίσεις ξανά να ψηλαφάς τις πληγωμένες σου πτυχές, έτσι όπως ανοιχνεύονται στο σώμα μιας πρώιμης και ωφέλιμης εγκατάλειψης. Δυστυχώς, στην εποχή μας, με τη μανία της τεχνολογίας, με την αυξημένη αυτή μανία της τεχνολογίας, πάμε να στερήσουμε από τον άνθρωπο την εμπειρία της βασικής έλλειψης. Οριστικά την εμπειρία της βασικής έλλειψης. Που πιο λαϊκά θα το λέγαμε ρομαντισμό. Ναι, θα το λέγαμε ρομαντισμό, αγάπη και έρωτα. Αγάπη και έρωτα. Όλα γίνονται μέσα από μια οθόνη κινητού πλέον. Προσφέρουμε χιλιάδες υποκατάστατα για να αντέξει την καθημερινότητα μακριά από την επιθυμία του. Μάλιστα, απίστευτο. Κινητά, τηλεοράσεις Η εποχή της ύλης στο μεγαλείο της. Το αντίδοτο σε όλα αυτά είναι ο έρωτας. Ο οποίος θέλει να επεκτείνει εσωτερικά και να ολοκληρώσει εν ζωή το θεϊκό δυναμικό, ψυχικό δυναμικό, αυτό που εσύ δεν το γνωρίζεις, αλλά το ονομάζεις σκοπό της ζωής. Ακούστε, κύριε Σαραντόπουλε, ο παλιός κόσμος πεθαίνει, ο νέος πασχίζει να γεννηθεί. Ζούμε στην εποχή των τεράτων, ζούμε στην εποχή όπου όλοι γνωρίζουν για σένα χωρίς να ξέρουν εσένα. Επομένως, σκοπός της ζωής δεν είναι πια το σεσημασμένο δέρας ενός τέρατος, όπου όπως έλεγε και ο αείμνηστος Μάνος Χατζηδάκης, όσο περισσότερο συμφιλιωνόμαστε με το τέρας που υπάρχει μέσα μας, τόσο περισσότερο του μοιάζουμε. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Θα γυρίσω λίγο πίσω το να σας κάνω μια ερώτηση. Ναι. Έχει συμβεί ποτέ σε εσάς να σας έχει επισκεφθεί ένας ασθενής στο ιατρείο σας και να μην έχετε καταλάβει, να έχει αυτοκτονήσει μετά από ένα διάστημα, αλλά να μην το έχετε διαπιστώσει εσείς ότι η τάση αυτοκτονίας ήταν τόσο μεγάλη που είχε, δηλαδή να σας γελάσει, για να το πω έτσι. Σε μένα συνέβη μία φορά. Συνέβη μία φορά. Με επισκέφθηκε ένας ασθενής με κατάθλιψη, βαριά κατάθλιψη. Του έβαλα αγωγή και πριν προλάβει, την επόμενη μέρα αυτοκτόνησε. Συνέβη πέρυσι. Σε ένα νέο παιδί γύρω στα 30-35 ετών. Οπότε εκεί δεν προλάβατε. Δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα. Ναι. Έχετε προλάβει άλλες περιπτώσεις? Ναι, υπάρχει... ναι. Εκείνο καμία είναι... άλλη περίπτωση δεν μου έχει τύχει. Καμία άλλη περίπτωση δεν μου έχει τύχει. Έχετε προλάβει όμως? Έχω προλάβει περιπτώσεις, βεβαίως. Έχω προλάβει περιπτώσεις. Πείθονται εύκολα ή χρειάζεται πολλή δουλειά για να πείθει? Χρειάζεται δουλειά. Χρειάζεται δουλειά. Αυτό σας λέω. Με μία επίσκεψη. Στο νοσοκομείο είναι διαφορετικά όταν τους βλέπουμε. Αλλά στο ιατρείο, με μία επίσκεψη το μήνα ή δύο, δεν μπορείς να εξάγεις ουσιαστικά συμπεράσματα. Και τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Γέρουλα, για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα? Εδώ κοντά μας είναι η Κατερίνα σήμερα, μια 19χρονη κοπέλα, η οποία ξεκινάει τη ζωή της από τώρα. Να ενημερωνόμαστε. Και ακούει εμάς τους δύο που αναφερόμαστε σε όλες αυτές τις τραγωδίες και σε όλα αυτά τα προβλήματα. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ψυχική ανάταση σε εμάς για να μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά? Με αισιοδοξία, θάρρος και δύναμη. Κοιτάξτε, ευτυχισμένη ζωή, αυτό που συχνά λέω είναι ότι ευτυχισμένη ζωή δεν υπάρχει χωρίς ένα μέτρο σκοταδιού. Και η ίδια η έννοια της ευτυχίας θα έχανε την αξία της αν δεν εξισορροπούσε την ευτυχία η λύπη. Βέβαια, όλοι θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι και να αποφεύγουμε τις δυσάρεστες και άσχημες πιθανότητες στη ζωή μας,
αλλά όσο περισσότερο εσκεμμένα επιδιώκουμε την ευτυχία, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα τη βρούμε ποτέ. Επομένως, είναι καλύτερα να δεχόμαστε τις καταστάσεις και τα πράγματα όπως έρχονται, με ψυχραιμία και υπομονή. Και αυτό συμβουλεύω. Με αυτογνωσία, αποδοχή, αυτογνωσία, να τα προσπερνάμε και υπομονή και να τα προσπερνάμε πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Εγώ δεν ξέρω, έχω καταφέρει να τα προσπερνάω πολύ γρήγορα πλέον. Δηλαδή, δεν μένω σε κάτι, να το σκέπτομαι και να το ξανασκέπτομαι. Δεν χρειάζεται. Δεν πρέπει. Περνάμε στο επόμενο. Δεν πρέπει να υπεραναλύουμε καταστάσεις του παρελθόντος και πράγματα που δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Δεν πρέπει να περιμένουμε αναγνώριση από τους άλλους για να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση. Έτσι. Δεν πρέπει να προσπαθούμε να αλλάξουμε ανθρώπους που δεν θέλουν να αλλάξουν. Να δεχόμαστε τοξικές συμπεριφορές. Να επιτρέπουμε σε δυσλειτουργικά μέλη της οικογένειας ή του περιβάλλοντός μας να μας κλέβουν τη χαρά. Επίσης να επιδιώκουμε να προσφέρουμε την ποιότητα και όχι την ποσότητα στα άτομα που είναι κοντά μας. Αυτά. Κύριε Γέρολα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Σαραντόπουλε. Ειλικρινά σας ευχαριστώ και θέλω όποτε νιώθετε εσείς καλά, γιατί ξέρω ότι νιώσετε καλά, να ξαναεπανέλθουμε πάλι σε πάρα πολλά θέματα. Θέλω να κλείσω, μια και είμαστε στην Καλαμάτα. Βεβαίως. Με αυτή την υπέροχη θάλασσα, με αυτό το ήλιο, με αυτό το βουνό, με ένα πείμα πάλι του σημαντικότερου λυρικού του ελληνικού Παρνασσού, του Κωνσταντίνου Καβάφη, όπου λέει: τραγούδι τρυφερό μας ψάλλει, η θάλασσα μας ψάλλει, τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητές μεγάλοι, ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γέρουλα. Να είστε καλά. Ήταν κοντά μας ο διακεκριμένος ψυχίατρος Κωνσταντίνος Γέρουλας, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι έδωσε πάρα πολλές απαντήσεις σε ερωτήματα που είχατε για όλα αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία μας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Στη σκηνοδοσία αυτής της συνέντευξης ήταν ο Μανώλης Σιφογεωργάκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ.